Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα του allaboutorchids.gr για τους καινούριους είμαι η Αναστασία. Παρότι εδώ βλέπετε υπέροχα άνθη από τις ανθοφορίες μου που εξελίσσονται σιγά σιγά, μια και που αυτή η εποχή είναι η τιμητική τους, σήμερα δεν θα μιλήσουμε για ανθοφορία, αλλά θα μιλήσουμε για τα φύλλα της ορχιδέας σας, καθώς όπως έχω πει πάρα πολλές φορές και σε βίντεο και σε εκπομπές, αλλά και στο βιβλίο μου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λογότυπο, τα φύλλα της ορχιδέας σας θα έλεγα ότι είναι το στόμα με το οποίο σας μιλάει για το τι ακριβώς τη συμβαίνει και τι ανάγκες έχει. Αλλά πριν πω στο θέμα μου, θέλω να σας δείξω εδώ τι θα κερδίσουν δύο τυχερές παρακαλώ από τα μέλη στο κανάλι με συμμετοχή με αφορμή την ημέρα της γυναίκας που ήταν την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Για το μήνα Μάρτιο λοιπόν, η Rhodoplants by Anna προσφέρει σε δύο τυχερές από τα μέλη με συμμετοχή από μία ορχιδέα Phalaenopsis multiflora. Το χρώμα τώρα εδώ που βλέπετε είναι ενδεικτικό, πάντως οι αποχρώσεις θα είναι έτσι πολύ girly, θα είναι ροζ. Τώρα, όσοι δεν γνωρίζετε τι είναι τα μέλη με συμμετοχή και θέλετε να συμμετέχετε αυτόματα σε αυτή τη μηνιαία κλήρωση και εφόσον είστε γένους θηλυκού, θέλω να δείτε ακριβώς από κάτω την περιγραφή του βίντεο που περιγράφονται όλες οι λεπτομέρειες ή να πατήσετε εδώ το κουμπάκι και εκεί θα βρείτε και τα σχετικά. Πολύ σύντομα θα σας πω ότι με μία πολύ μικρή οικονομική επιβάρυνση αποκτάτε πρόσβαση σε μία σειρά από προνόμια που αφορούν εκπτώσεις από συγκεκριμένους προμηθευτές και φυσικά την αυτόματη συμμετοχή σας στις κληρώσεις που γίνονται περίπου κάθε μήνα σε φυτά είτε σε προϊόντα που έχουν σχέση με τη φροντίδα των φυτών μας. Τώρα θέλω να σας ανακοινώσω ότι έχει προστεθεί για τα μέλη με συμμετοχή και τα καινούρια αλλά και τα παλιά ένα επιπλέον επίπεδο που μπορείτε να επιλέξετε έτσι για πιο πιστούς φίλους θα έλεγα. Στο επίπεδο λοιπόν αυτό θα έχετε φυσικά τα προνόμια της βασικής σας συμμετοχής, δηλαδή τις εκπτώσεις από τους διάφορους προμηθευτές και τη συμμετοχή σας στη μηνιαία κλήρωση. Όμως, εάν ανεβείτε επίπεδο, θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο σε μορφή PDF που για αυτή την περίοδο αφορά, αν θέλετε, την εποχική φροντίδα της ορχιδέας για την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού. Το φθινόπωρο και το χειμώνα θα λάβετε άλλο σχετικό ηλεκτρονικό βιβλίο πάλι σε μορφή PDF και γενικά όλοι όσοι είστε σε αυτό το προχωρημένο επίπεδο θα έλεγα θα λαμβάνετε παράλληλα και έντυπο υλικό για τη φροντίδα της ορχιδέας σας. Υλικό το οποίο θα έλεγα δεν πρόλαβα να συμπεριλάβω στο βιβλίο και υλικό που δεν συμπεριλαμβάνεται εκεί. Και πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, υπάρχουν κάποια πράγματα επάνω στα φύλλα τα οποία δηλώνουν τις ανάγκες της ορχιδέας μας. Πολύ σύντομα εδώ θα σας πω γιατί το θέμα μου θα είναι πιο, αν θέλετε, εξειδικευμένο σήμερα, ότι εάν βλέπουμε π.χ. ρητηριασμένα φύλλα, αυτό είναι ένδειξη ότι το φυτό μας διψάει. Αν βλέπουμε ότι τα φύλλα που βγαίνουν τα καινούρια είναι μικρότερα από τα προηγούμενα όταν ολοκληρώνεται η ανάπτυξή τους φυσικά. Αυτό σημαίνει ότι το φυτό μας δεν τρέφεται σωστά. Σήμερα όμως θα αναφερθώ σε κάτι άλλο, εξ αφορμής αν θέλετε δικό σας ερωτημάτων στα social media, που έχει να κάνει κυρίως με σημάδια πάνω στα φύλλα που σας προβληματίζουν και πολλές φορές αυτά τα σημάδια είναι ένδειξη προβλήματος, όμως πάρα πολλές φορές είναι μία ένδειξη ότι δεν συμβαίνει κάτι στο φυτό σας και ότι όλα είναι φυσιολογικά. Και θα ξεκινήσω με τα καλά, αν θέλετε, νέα και επίτηδες έχω επιλέξει αυτό εδώ το μοντέλο. Νομίζω ότι μπορείτε να δείτε ότι τα φύλλα εδώ έχουν κάποια σημάδια και θα κάνω και ένα κοντινό για να το δούμε καλύτερα. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι τα φύλλα της συγκεκριμένης ορχιδέας είναι πιτσιλωτά και πάρα πολλές φορές έχω δει τον πανικό σε ορισμένους και ορισμένες από εσάς όταν παραλαμβάνετε μία τέτοια ορχιδέα. Νομίζετε ότι είναι άρρωστη και σπεύδετε να τα βάλετε με το φυτοριούχο και να επιστρέψετε το φυτό σας διότι θεωρείτε ότι έχει κάποια αρρώστια ή βγάζετε φωτογραφία το φύλλο και το στέλνετε στις διάφορες ομάδες στα social media. Η εικόνα λοιπόν αυτή θέλω να σας πω ότι είναι απόλυτα τα φυσιολογική. Κάποιες ορχιδέες Phalaenopsis έχουν αυτό το γενετικό χαρακτηριστικό ακριβώς, αυτά τα πιτσιλωτά φύλλα, τα οποία δεν σχετίζονται με καμία ασθένεια ή με οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα.
Κάτι άλλο που έχει να κάνει πάντα με χρωματικές παρατηρήσεις είναι ότι πάρα πολλές φορές ορισμένες φαλαινόψεις έχουν αυτό το μελιτζανί χρώμα, κυρίως στην πίσω πλευρά των φύλων ή στο μέρος που είναι ο λαιμός, ή μπορείτε να δείτε φύλλα κιόλας που έχουν αυτές τις μελιτζανί πιτσίλες. Αυτό δεν είναι κάποια ασθένεια, αυτό είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό και έχει να κάνει με μια χρωστική που βρίσκεται μέσα στους χυμούς των φύλων, η οποία είναι πάρα πολύ και βγαίνει προς τα έξω. Ανάλογα, αν θέλετε, με την ποσότητα αυτής της χρωστικής, έχει να κάνει και η ένταση του χρώματος. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι είναι άλλο πράγμα να βλέπουμε ένα μαύρο λαιμό ή μαύρα σημάδια στα φύλλα και άλλο να βλέπουμε αυτό το μελιτζανί χρώμα. Δεν σημαίνει κάτι. Είναι μία ένδειξη ότι έχουμε ένα απολύτως υγιέστατο φυτό, το οποίο απλά μέσα στους χυμούς του έχει αυτό το μελιτζανί χρώμα. Την ίδια παρατήρηση κανείς μπορεί να κάνει και στις άκρες των ριζών που αναπτύσσονται. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ σκούρες εξαιτίας αυτής της χρωστικής ακριβώς. Και αν η ορχιδέα σας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτό σημαίνει ότι τα άνθη της έχουν κάτι κόκκινο ή πορτοκαλί ως βασικό χρώμα. Και εδώ σας δείχνω ένα άλλο παράδειγμα όπου αυτό το μελιτζανί σκούρο χρώμα είναι πιο πολύ συγκεντρωμένο γύρω από το λαιμό. Η συγκεκριμένη ορχιδέα είναι ροζουλιά, άρα το χρώμα δεν είναι τόσο έντονο, οπότε δεν υπάρχει τόση χρωστική ώστε να περάσει και στο υπόλοιπο μέρος του φύλου. Όμως αυτό εδώ δεν σημαίνει ότι ο λαιμός μας έχει πρόβλημα. Και θα κλείσω την αναφορά μου στις χρωματικές διαφοροποιήσεις που μπορεί να παρατηρείτε στα φύλλα μιας ορχιδέας φαλαινόψης και θα ήθελα να σας πω ότι μπορεί κάποιες να έχουν πιο σκούρα φύλλα, κάποιες πολύ πιο ανοιχτά φύλλα, κάποιες οι οποίες η απόχρωση του πράσινου εμπεριέχει και αρκετό κίτρινο. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να σας απασχολεί, είναι καθαρά γενετικά χαρακτηριστικά, οπότε μην σπεύσετε να επιστρέψετε πίσω το φυτό σας αν δεν έχει σκούρα πράσινα φύλλα, αν τα φύλλα του είναι λίγο πιο ανοιχτά, αν είναι κίτρινο-πράσινα ή αν είναι πιτσιλωτά. Και πάμε τώρα σε αρκετά σοβαρά θέματα και εδώ βλέπετε ένα φύλλα το οποίο είναι καταφαγωμένο, έχει χτυπηθεί αυτό το φυτό από σοβαρές εντομολογικές προσβολές στο παρελθόν και η εικόνα είναι έτσι, είναι μια εικόνα η οποία δεν μας αρέσει και ειδικά αν είναι μια εικόνα ενός φυτού που είναι νέα αγορά, τώρα αν έχει προκύψει στην πορεία στο δικό μας αυτό είναι άλλο θέμα. Αν αυτό είναι κάτι που προκύψει στα δικά σας φυτά, ενώ είναι υγιέστατα τα φύλλα, σίγουρα είναι κάτι που θα σας ανησυχήσει και δεν θα σας πω τώρα εδώ τι να κάνετε. Εάν όμως παραλάβετε ένα φυτό το οποίο έχει αυτή την εικόνα, υπάρχουν δύο βασικές πιθανότητες. Η μία είναι το πρόβλημα να είναι εν εξελίξει και η άλλη είναι το πρόβλημα να έχει, αν θέλετε, τελειώσει, να το πω πολύ απλοϊκά, και απλά να βλέπετε στο φύλλο τα σημάδια της ασθένειας, τα οποία δεν είναι κάτι για το οποίο μπορείτε να επέμβετε και να κάνετε κάτι ώστε να διορθωθεί. Είναι σαν να λέμε μία πληγή η οποία έχει αφήσει τα σημάδια της. Αν το πρόβλημα είναι εν εξελίξει, θα το δείτε να επεκτείνεται. Εάν έχει τελειώσει, σημαίνει ότι δεν θα δείτε ή δεν περιμένετε να δείτε σε άλλα φύλλα αυτή την εικόνα, ούτε να χειροτερεύσει αυτή η εικόνα. Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το φύλλο. Στη συγκεκριμένη εδώ ορχιδέα το φύλλο είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ πάνω. Δεν το έχει αποβάλει το φυτό, έχει αποφασίσει ότι δεν υπάρχει λόγος αποβολής του και τώρα θα σας δείξω κιόλας ότι αυτή η μικρούλα, η οποία είναι Κίκη, είναι κιόλας ανθισμένη και είναι μια χαρά. Έχει αυτά εδώ τα υπέροχα λευκά φυλλαράκια, είναι μικρό ηλικιακά φυτό, όμως είχε αυτά τα προβλήματα τα οποία τα κληρονόμησε από τη μαμά της, η οποία είναι εξαιρετική και υπέροχα ανθισμένη και θα σας τη δείξω σε επόμενο βίντεο γιατί είναι από τις ορχιδέες που διατηρώ στο γραφείο. Και πάμε έτσι και σε ένα τελευταίο παράδειγμα και δεν θέλω να βάλω τα δάχτυλά μου επάνω γιατί θα αλλάξει το focus του φακού. Βλέπετε όμως αυτές τις μικρούλες τρυπούλες πάνω στο φύλλο. Είναι ένδειξη ότι έχει περάσει. Είναι, αν θέλετε, μια πληγή που έχουν δημιουργήσει κάποιες, οι οποίες μπορεί να είναι περαστικές και έχουν κάνει αυτή τη μικρή πληγή. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να παρατηρήσετε εάν υπάρχει η κάμπια ακόμα στο φυτό και να την απομακρύνετε όσο γίνεται πιο γρήγορα για να μην σας φάει και το υπόλοιπο φύλλο. Και πάμε τώρα σε μια τελευταία παρατήρηση και εδώ βλέπετε σχισίματα που εμφανίζονται πάρα πολύ συχνά στα φύλλα. Αυτό γιατί συμβαίνει, λόγω της ξαφνικής, αν θέλετε, διαστολής για κάποιο λόγο, είτε υπερβολικό πότισμα, είτε επειδή έχουν για κάποιο λόγο συγκεντρωθεί υπερβολική χυμή μέσα στο φύλλο και το φύλλο σχίζεται.
Δεν είναι κάτι που μπορείτε να αποτρέψετε. Το μόνο που θα σας πρότεινα είναι να είστε τακτικοί στα ποτίσματά σας, να μην ποτίζετε υπερβολικά για να μην υπερβολικά γεμίζουν με χυμούς μετά τα φύλλα. Και πάμε και στην τελευταία παρατήρηση. Τώρα το παράδειγμά μου εδώ δεν είναι τόσο καλό, αλλά είναι μερικώς ενδεικτικό. Μπορεί πολλές φορές να παρατηρήσετε μία παραμόρφωση στα φύλλα. Είτε να κλείνουν προς τα μέσα, είτε να κλείνουν προς τα έξω, είτε να έχουν ένα κυματισμό. Αυτό συνήθως έχει να κάνει με δύο βασικούς παράγοντες. Ο ένας είναι ο φωτισμός, μπορεί να προκαλέσει αν θέλετε αυτή την παραμόρφωση στα φύλλα, και ο άλλος που είναι ο πιο κοινός για μένα έχει να κάνει με το χώρο. Πολύ στριμωγμένα φυτά συνήθως κάνουν αυτή την παραμόρφωση στο σχήμα, οπότε θα πρέπει δυστυχώς ή ευτυχώς να τους δίνετε χώρο να αναπτυχθούν και να περνάει το φως από παντού. Αυτό είναι ένα θέμα που δύσκολα μπορεί να το λύσει κάποιος που δεν έχει έτσι επαρκή χώρο στο σπίτι, αλλά είναι κυρίως η αιτία που προκαλεί, αν θέλετε, αυτή την παραμόρφωση στα φύλλα. Και φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού βίντεο, της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω πραγματικά να το βρήκατε χρήσιμο. Ο σκοπός μου ήταν λιγάκι να σας χαλαρώσω. Κάποια πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά όσο νομίζουμε και προέρχονται από την άγνοιά μας. Τώρα θα τα πούμε στο προκαθορισμένο μας ραντεβού, και εάν έτσι έχετε οποιαδήποτε απορία, δεν έχετε παρά να με επισκεφτείτε στα social media και φυσικά να μελετήσετε το βιβλίο μου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λογότυπο, «Ο γλυκιά μου ορχιδέα». Μέχρι τότε, φιλιά πολλά και να περνάτε καλά. Γεια!